Δεν ξοδεύουμε, παγώνουμε για να κάνουμε οικονομία. Εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και οικονομικές λύσεις αναζητούν οι Θεσσαλονικοί για να μπορέσουν να ζεσταθούν το χειμώνα που έρχεται. Οι επιλογές είναι πολλές και για όλα τα βαλάντια. Εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου, όμως, αρκετοί είναι αυτοί που στρέφονται στο φυσικό αέριο, ενώ κάποιοι εξακολουθούν να επιλέγουν το πετρέλαιο ή άλλες πηγές θέρμανσης. Φυσικό αέριο. 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 Φυσικό αέριο. Αέριο. Φυσικό αέριο. Αέριο, αλλά. Όλη η πολυκατοικία. Εσείς τι θέρμανση χρησιμοποιείτε? Ρούχα και ένα αερόθερμο. Κεντρική θέρμανση, δικιά μας. Τι έχετε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο? Πετρέλαιο. Διάφορες. Air condition, σόμπα. Το κρύο έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη και όλοι ψάχνουμε τις πιο οικονομικές λύσεις για να ζεσταθούμε. Κάτι που σίγουρα δεν είναι τόσο απλό, μιας και η θέρμανση αποτελεί το βασικό έξοδο ενός νοικοκυριού για τουλάχιστον 5 μήνες. Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με το πετρέλαιο και η πρόσβαση σε αυτό δίνει τη δυνατότητα να ζεσταθεί το σπίτι με τρόπο οικονομικό αλλά και αποδοτικό. Είναι γεγονός ότι το φθηνότερο φυσικό αέριο καίει σιγά σιγά το ακριβό πετρέλαιο. Γιατί επιλέξατε το αέριο? Γιατί όταν το επέλεξα ήταν το πιο οικονομικό. Βέβαια τώρα έρθει κοντά στο πετρέλαιο, αλλά πάλι εντάξει. Συνεχίζει να είναι οικονομικότερο. Και είναι και καθαρότερο. Τουλάχιστον στο σπίτι μου μέσα, δεν ξέρω. Όταν το επέλεξα εγώ ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Γι' αυτό το λόγο και είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πιο οικονομικό και πιο καθαρό. Τουλάχιστον είδα μια μεγάλη διαφορά. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω είναι το μέλλον. Νομίζω λόγω τιμής. Γλιτώσαμε πρώτα από τις φασαρίες με την οικοδομή. Ο άλλος πλήρωνε, ο άλλος δεν πλήρωνε. Εσείς πληρώνατε και ο άλλος ζεστινότανε. Λοιπόν, τελειώσαμε, έχουμε τώρα 10 χρόνια. Γλιτώσαμε από αυτό το βάσο. Είχαμε πετρέλαιο και βάλαμε φυσικό αέριο τώρα. Πιστεύετε ότι είναι πιο οικονομικό? Περίπου τα ίδια είναι, γιατί είναι πιο φθηνό, αλλά δεν έχει την ίδια θερματική αξία που είχε το πετρέλαιο. Νομίζω επειδή είναι η αυτονομία περισσότερο, ο κόσμος γι' αυτό πάει εκεί. Γιατί είναι πιο οικονομικό? Γιατί επιλέξατε το πετρέλαιο? Γιατί το έχω τόσα χρόνια και το χρησιμοποιώ. Το έχω 30 χρόνια το καλοριφέρ, είναι ατομική θέρμανση. Δεν καίω αρκετά, οπότε είναι το σπίτι μου αρκετά ικανοποιητικό απομόνωση και δεν καίω αρκετά. Οι Θεσσαλονικοί, μιλώντας στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρουν τα ποσά που ξοδεύει ένα νοικοκυριό κάθε χρόνο για τη θέρμανσή του. Τώρα πόσα χρήματα ξοδεύετε το χρόνο? Χιλιάρικο δεν το πιάνω. Και το έχω συνέχεια ανεβαζεμένο. Δηλαδή έχω 22 βαθμούς θερμοκρασία μέσα στο σπίτι μου. Από την ικανοποιητική θέρμανση. Πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, η γυναίκα μου τα διαχειρίζεται αυτά και δεν ξέρω. Λίγο λιγότερο από το πετρέλαιο πάντως. Το χειμώνα περίπου 260 ευρώ το δίμηνο. Αυτό ξέρω μόνο. Εγώ έχω και μονοκατοικία. Είναι γύρω στο χιλιάρικο, 1200 ευρώ. Παραπάνω όχι. Με το πετρέλαιο όμως, θέλω 2.500. Γύρω στα 500 ευρώ. Ενώ πρώτα ήταν παραπάνω. 400 με 500 ευρώ. Γύρω στο χιλιάρικο. Γύρω στα 350 με 400 ευρώ το διαμέρισμά μου. Πέρσι παγώσαμε ηθελημένα. Παγώσαμε, τι άλλο σου πω. Γιατί δεν είχαμε λεφτά. Τι να σου πω, τι να επιλέξω. Αφού δεν μπορώ να επιλέξω. Η ιδέα ότι ο χειμώνας πλησιάζει και ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με τα έξοδα θέρμανσης είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για κάθε οικογένεια.